Προκειμένου να εφαρμόσει όλα τα προαπαιτούμενα στη βάση του οδικού χάρτη για τη σταδιακή εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγεία, οι διαβουλεύσει με του παροχοί υπηρεσιών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ τα σχετικά νομοσχέδια οδηγούνται σταδιακά ενώπιον του νομοθετικού σώματο. Το τρίτο και πολύ σημαντικό είναι το σύστημα πληροφορική. Το ΓΕΣΥ το... θα είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα. Αυτό το σύστημα χτίζεται εδώ και καιρό. Ήδη μα έχουν παραδοθεί κομμάτια του συστήματο βάσει του οδικού χάρτη που είχαμε. Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και καλώ εχόντων των πραγμάτων, τον προσεχή θα εγγραφούν στο ΓΕΣΥ οι προσωπικοί ιατροί. Τον Ιανουάριο του 2019 στο ΓΕΣΥ θα κληθούν να εγγραφούν και οι Κύπροι πολίτε ω δικαιούχοι, οι οποίοι παράλληλα θα πρέπει να επιλέξουν τον προσωπικό του ιατρό και να εγγραφούν στον κατάλογό του. Τον ίδιο μήνα στο ΓΕΣΥ θα εγγραφούν και οι ειδικοί ιατροί, στου οποίου οι πολίτε θα καταφεύγουν κατόπιν παραπομπή από τον προσωπικό ιατρό. Τον Μάρτιο του 2019 αρχίζει η πρώτη φάση συλλογή εισφορών για το Ταμείο του ΓΕΣΥ, με το ποσοστό να είναι περίπου στο ίμιση τη συνολική εισφορά. Η παρακράτηση του καθορισμένου ποσοστού θα γίνεται μέσω του του Τμήματο Κοινωνικών Ασφαλήσεων, του Γενικού Λογιστηρίου και του Τμήματο Φορολογία. Στόχο: Να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό για να είναι εφικτή η έναρξη τη πρώτη φάση εφαρμογή του ΓΕΣΥ τρει μήνε αργότερα, την 1η Ιουνίου του 2019. Η πρώτη φάση αφορά στην εξονοσοκομιακή φροντίδα, δηλαδή του προσωπικού και ειδικού ιατρού, τι εργαστηριακέ εξετάσει και τα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Για τα φάρμακα θα πληρώνουμε 1 ευρώ συμπληρωμή για κάθε φαρμακευτικό προϊόν. Αν θέλουμε να πάρουμε έναν άλλον φάρμακο τη ίδια κατηγορία, το οποίο είναι πιο ακριβό, θα μπορούμε να το κάνουμε και θα πληρώσουμε τη διαφορά στην τιμή. Η μετάβαση στη δεύτερη και τελική φάση συλλογή εισφορών θα γίνει τον Μάρτιο του 2020 με καταβολή ολόκληρου του ποσοστού. Αυτό αποτελεί και το τελευταίο βήμα πριν από την πλήρη εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγεία τον Ιούνιο του 2020. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η...